σειρά μου και να σας ευχαριστήσω που είμαστε μάθημα την παρουσία σας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Περικλή Κοροβέση και τον Γιάννη Κουλαβίνα που μου κάνουν τιμή να μιλήσουν για το βιβλίο μου. Ξέρετε, αμέσως στην κατηγορία των ανθρώπων που νιώθουν λίγο άβολα όταν μιλάνε για το δικό τους έργο. Επομένως, δεν θα προβώ σε αξιολογικές κρίσεις, απλά θα πω ορισμένα κομμάτια, θα δώσω ορισμένα στοιχεία για το πώς έγινε αυτό το βιβλίο, με ποια ερεθίσματα έγινε, τι προβληματισμούς αντιμετωπίσαμε και γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα. Στις αρχές του 2015 έκανα μια συνέντευξη με τον Μανώλη τον Γλέζο στις Βρυξέλλες σχετικά με το βιβλίο. Με ρώτησε για το θέμα μου, λέει ποιο είναι το θέμα του διδακτορικού σου πάνω στο οποίο στηρίζεται το συγκεκριμένο βιβλίο. Το απάντησε πως είναι ο παράνομος τύπος, η λογοκρισία και η προπαγάνδα. Μου λέει κάνεις λάθος, λέει δεν ήμασταν εμείς οι παράνομοι, ήταν αυτοί οι παράνομοι, ήταν στρατιωτικοί οι παράνομοι. Επομένως ο τίτλος ίσως να είναι λάθος. Από τη σκοπιά του αγωνιστή, του αριστερού, του φιλελεύθερου ανθρώπου που σκέφτεται χωρίς περιορισμούς, έχει δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο. Από μια πλευρά της πολιτικής φιλοσοφίας έχει πάλι δίκιο. Το θέμα είναι όμως ότι η νομική επιστήμη και η πολιτική επιστήμη θεωρούν πως όταν ένα πραξικόπημα επιτυγχάνει, τότε παράγει δίκαιο. Επομένως, τυπικά έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο παράνομος τύπος εφόσον πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό έργο. Το δεύτερο πράγμα που έχει να κάνει με τον τίτλο είναι το ποια έντυπα ήταν αυτά τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως δικτατορικά έντυπα. Ο Μανώλης Γλέζος είπε και πάλι ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος διακρίναξε την προσωπική ζωή ή ελευθερία δικαιούται να μπει στην κατηγορία του αντιδικτατορικού δημοσιογράφου. Ας το πούμε στις εφημερίδες. Το έθνος, η χριστιανική και η βραδινή που σφραγίστηκαν αφαίρετα από τους συνταγματάρχες μπορούν να συγκαταληφθούν στην κατηγορία του αντιδικτατορικού τύπου. Αυτό σηκώνει πάλι μεγάλη συζήτηση. Στο συγκεκριμένο βιβλίο κάνουμε μια βασική διαίρεση στις αντιπολιτευόμενες εφημερίδες μέσα εισαγωγικά που ασκούσαν κριτική ως ένα βαθμό στην Χούντα. Εκεί συμπεριλαμβάνονται οι εφημερίδες που ανέφερα και οι οποίες έτσι, όπως επίσης ο Εγωματοτά Νέα, η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη. Και η δεύτερη κατηγορία είναι οι φιλοκριτικές εφημερίδες, Ακρόπολης ως ένα βαθμό, Εστία, Ελεύθερος Κόσμος, Νέα Πολιτεία και άλλες, οι οποίες συμπληρώσαν τους συνταγματάρχες. Το τρίτο πράγμα που αφορά τον τίτλο είναι το ζήτημα της προπαγάνδας. Όταν με παρουσιάζει το διδακτορικό, ένας από τους καθηγητές που έγινε τη διατριβή, μου λέει ότι ο πιο σωστός διευθυντικός όρος είναι αντιπροπαγάνδα, δεν είναι προπαγάνδα, γιατί τα δικτατορικά έντυπα ιδρύθηκαν για να κατακολουθήσουν την προπαγάνδα των συνταγματαρχών. Ως ένα βαθμό έχει δίκιο και ενώ σε ένα βαθμό γιατί. Γιατί ειδικότερα οι εφημερίδες, οι οποίες είχαν κομματικό χρώμα, ήταν κομματικά έντυπα, είχαν παράλληλα μια δική τους ατζέντα, ιδιοτελή μέσα εισαγωγικά. Επομένως, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για προπαγάνδα και σε αυτές. Ως ένα βαθμό, όλα αυτά βέβαια σε επόμενη συζήτηση, απλά για τεχνικούς λόγους ο τίτλος πήρε αυτή τη μορφή. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει ως ένα βαθμό σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει ως ένα βαθμό σε όλη την Ευρώπη. Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, όσοι μιλούν Ισπανικά το ξέρουν, κάνουν λόγο για πρένσα και γκλανδεστίνα και πρένσα γκλανδεστίνα Πορτογάλια. Το κλανδεστίνα σημαίνει λαθρέος, μυστικός, παράνομος, μπορείς να μεταφράσεις όπως θέλεις. Οι σοβιετικοί αντιφρονούντες έβγαζαν τα σαμιζιτάτ, που σημαίνει αυτοεπιδοθέντα. Χρησιμοποιούσαν επίσης τον όρο παμιζιτάτ, το οποίο ήταν τα παράνομα έντυπα που ερχόντουσαν από το εξωτερικό. Στις υπόλοιπες χώρες ο όρος είναι underground press, και ιδιαίτερα στις αγγλόφωνες, απλά εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να τις μπερδέψουμε με τα εναλλακτικά περιοδικά που εκδίδονταν κυρίως στην Αγγλία κατά τη δεκαετία του 1960. Ο τίτλος είναι «Παράνομος τύπος, λογοκρισία και προπαγάνδα». Ο παράνομος τύπος όμως αφορά μια μεγάλη κατηγορία τύπων. Μιλάμε για εφημερίδες, για περιοδικά, για ενημερωτικά δελτία, για τεπικάκια, για φυλάδια, ανακοινώσεις, διακηρύξεις, προκηρύξεις, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Προφανώς όλα αυτά δεν μπορούσαν να μπουν σε ένα βιβλίο. Επομένως, εμείς επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τις τρεις πρώτες κατηγορίες, τις εφημερίδες, τα περιοδικά και τα ενημερωτικά δελτία. Γιατί? Επειδή έχουν περιοδικότητα και χρονική συνέχεια, πράγμα το οποίο σου επιτρέπει να εξάγεις πιο ασφαλή συμπεράσματα. Τα υπόλοιπα είδη, τα τρικάκια, οι ανακοινώσεις κτλ. Τα χρησιμοποιούμε συμπληρωματικά για να τονίσουμε ορισμένες ιδιαίτερες πτυχές της δικτατορίας. Ας πούμε, έβγαιναν τρικάκια που έλεγαν πολίτες της Αθήνας, μην διαβάζετε τις φυλάδες που υποστηρίζουν, που λογοκρίνονται από την Χούντα ή που υποστηρίζουν τη Χούντα. Συνολικά έχουμε καταγράψει 370 διδακτορικά έντυπα. Στην τυπική πλειοψηφία τους βρίσκεται στα αρχαία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, είναι μάλιστα ψηφιοποιημένα, οπότε είναι στη διάθεση του καθενός. Το ίδιο ισχύει και για το Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο.
Και μετά υπάρχουν αρκετά στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, στην Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Ασθενής Νεολαίας, στο αρχείο του ΚΚΕ, στην Εταιρεία Διάωσης Ιστορικών Αρχείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και σε δύο τόμους οι οποίοι περιέχουν ορισμένα τέτοια έντυπα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπάρχουν και αρχεία που αγνοούνται, τα οποία θα μπορούσαν να μας δώσουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για το τι γινόταν με τον αντιδικτατορικό τύπο, αλλά δεν ξέρουμε τι τύχη τους. Ο Γιάννης θα ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω, μιας και είναι ειδικός επί των αρχείων. Το αρχείο του τμήματος τύπου της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Υποδιεύθυνσης της Γενικής Ασφάλειας, που είχε αναλάβει να αντιπαρατεθεί με τον τύπο και να ελέγξει τον τύπο κτλ. Αγνοείται. Εγώ επικοινώνησα με την ασφάλεια προσπαθώντας να βρω το αρχείο. Δεν έχουμε ιδέα πού βρίσκεται. Μάλλον εμείς δεν έχουμε ιδέα, κάποιοι άλλοι προφανώς ξέρουν. Το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας, ένα αρχείο που δουλεύει ο Γιάννης σε έναν βαθμό, από ό,τι γνωρίζουμε, ο Γιάννης είναι ειδικότερος από αυτού, έχει υποψηλωθεί. Λείπουν αρκετά έγγραφα τα οποία θα ήταν αρκετά χρήσιμα. Τουλάχιστον αυτό λένε πηγές τις οποίες έχουμε δει μέχρι τώρα. Και επίσης η ελληνογραφία του Υπουργείου Εξωτερικών με τις ελληνικές πρεσβείες που παρακολουθούσαν τους αντιδικτατορικούς δημοσιογράφους που εξέδιδαν αντιδικτατορικά έντυπα στο εξωτερικό, ξέρουμε ότι και από εκεί πέρα λείπουν πάρα πολλά έγγραφα. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις στο εξωτερικό υπήρχαν και απόπειρες δολοφονιών ή δολοφονίες από άτομα, προς άτομα τα οποία ξέδιδαν αντιδικτατορικές εφημερίδες. Όλα αυτά τα στοιχεία, εξ όσων γνωρίζουμε, λείπουν. Αν αντιμετωπιστούν κάπως συνέχεια, αυτό θα είναι ευχής έργο. Στο βιβλίο κάνουμε μια ιδιαίτερη κατηγοριοποίηση. Χωρίζουμε τον αντιδικτατορικό τύπο σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Στον αντιδικτατορικό τύπο του εσωτερικού είναι οι εφημερίδες οι οποίες εκδίδονταν στην Ελλάδα και διέτρεχαν τους περισσότερους κινδύνους από όλους αφού είχαν τεθεί στο στόχαστρο των ιδιωτικών αρχών. Πρόκειται γύρω στο 15% των αντιδικτατορικών εντύπων τα οποία έβγαιναν στην Ελλάδα και το 66% εξ αυτών έβγαινε στην Αθήνα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα αντιδικτατορικά έντυπα του εξωτερικού, που ήταν γύρω στο 70% χοντρικά, τα οποία προσπαθούσαν να κινητοποιήσουν τις δυτικές κυβερνήσεις ώστε να συμπαρασταθούν στην Ελλάδα, να καταπολεμήσουν την προπαγάνδα των συνταγματαρχών στο εξωτερικό, να μαζέψουν χρήματα κτλ. Και η τρίτη κατηγορία αφορά τον νόμιμο αντιδικτατορικό τύπο που εκδόθηκε στην Ελλάδα από το 1969 και εξής, μετά την άρση της προληπτικής λογοκρισίας. Πρόκειται για περιοδικά λόγου τέχνης, επιστημονικά κτλ. Τα οποία άρχισαν να ασκούν μια συγκεκριμένη ή πιο φανερή κριτική στους συνταγματάρχες προϊόντους του χρόνου. Σύντομα ωστόσο οι ιδιωτικές αρχές αντέδρασαν και πολλοί από αυτούς κατέληξαν στις φυλακές, αρκετά περιοδικά έκλεισαν και γενικά αντιμετώπισαν την λογοκρισία των συνταγματαρχών και τις κατασταλτικές πρακτικές τους. Θα μπορούσαμε βέβαια να γίνουν φυσικά και διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις όπως γίνεται στο εξωτερικό. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για παράδειγμα για τα κεντροδεξιά έντυπα που εξέδιδαν ορισμένες ομάδες στρατιωτικών ή κεντροδεξιοί πολιτικοί ή κεντροδεξιοί δημοσιογράφοι, οι οποίες είναι λίγες σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Θα μπορούσαμε επίσης να μιλήσουμε για τον κεντρό ή κεντροαριστερό τύπο, αυτή η ώρα είναι σηκώνουν συζήτηση. Μιλάμε για τις εφημερίδες οι οποίες εκδίδονταν από το ΠΑΚ, από την Ένωση Κέντρου, από την ΕΔΗΝ κτλ. Η τρίτη κατηγορία φυσικά είναι τα αριστερά και τα μαρξιστικά έντυπα, τα οποία ήταν πολύ περισσότερα από όλα τα υπόλοιπα και τα οποία προωθούσαν την ριζοσπαστική ιδεολογία των κομματικών σχηματισμών, των οργανώσεων οι οποίες τα εξέδιδαν. Θα μπορούσε επίσης να γίνει μια θεματική κατηγοριοποίηση, θα μπορούσαμε να πούμε για παράδειγμα για τα αμοιβώς πολιτικά έντυπα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα για εργατικά ή συνδικαλιστικά έντυπα που προωθούσαν τα εργατικά αιτήματα και τα φοιτητικά δημοσιογραφικά όργανα τα οποία ασχολούνταν με τα θέματα που αφορούσαν την νεολαία γέννη. Υπάρχουν ωστόσο και τρεις κατηγορίες οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πρώτη κατηγορία είναι ο τύπος των φυλακών. Πρόκειται για εφημερίδες οι οποίες γράφονται από τη μία πλευρά και ειδικοκολούνταν στους τείχους των κελιών, ώστε να διαβαστούν από τους πολιτικούς κρατουμένους, από τους δεσμότες. Πρόκειται για εφημερίδες οι οποίες είχαν μικρό τυράζ, είχαν 5 περίπου αντίτυπα, 4-3 λόγω της ανεπάρκειας των τεχνικών μέσων, και οι οποίες ήθελαν να επιμορφώσουν τους κρατουμένους και τους δεσμότες, να τους ενημερώσουν σχετικά με το γίνεται έξω, να τους εκπαιδεύσουν πάνω σε διάφορα ιδεολογικά ζητήματα κτλ. Η δεύτερη κατηγορία, και μάλλον η αγαπημένη μου εμένα, είναι τα σατυρικά έντυπα που έβγαιναν κατά την περίοδο της επταετίας, τα οποία καταπολεμούσαν την χούντα με το χιούμορ. Όπως έλεγε μια εφημερίδα, επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, η
ελεύθερη σάτυρα, αν δεν κάνω λάθος, διακομόδησε το καθεστώτος με κάθε τρόπο, πρόβαλε σαν μια ανάγκη και σαν αγωνιστικό καθήκον. Το χιούμορ, η σάτυρα και τα ανέκδοτα που κυκλοφορούσαν με το θαυματουργό ψήθυρο, που τόσο ενοχλούσε την Χούντα, πήρε τεράστια διάδοση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήταν μια μορφή έκφραση των αισθημάτων και της αντίθεσης του λαού ενάντια στους τυράννους. Το χιούμορ εκφραζόταν επίσης γραπτά, με στίχους, με σκίτσα και με διάφορες γελιογραφίες που σκαρώνονταν από νεολαίους και κυκλοφορούσαν, μοιράζονταν ή διχοκολούνταν. Η τρίτη κατηγορία, ειδική κατηγορία τύπων είναι, όπως είπαμε, τα περιοδικά που εκδόθηκαν μετά την άρση της πολιτικής λογοκρισίας και ορισμένα βιβλία βέβαια που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, τα οποία είναι πολύ, ορισμένα εξαρτάται πολύ διάσημα, όπως για παράδειγμα τα 18 κείμενα, το Αντί, και είναι τα περιοδικά και εφημερίδες τα οποία άρχισαν να παίζουν παιχνίδια τίτλους για να ξεγελάσουν τους συνταγματάρχες και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δίκες των αντιστασιακών, οι οποίες μετατρέπονταν σε ένα δρυμμή κατηγορό αντίον του καθεστώτος. Τι θέλαμε να κάνουμε? Θέλαμε να κάνουμε τρία βασικά πράγματα όταν ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Το πρώτο είναι πρακτικό. Θέλαμε να απαντήσουμε σε μια σειρά κύριων ερωτημάτων. Τι στόχους είχε ο δικτατορικός τύπος, τι εξέλιξη είχε, ποιοι εξέδωσαν παράνομα έτυπα, με τι χρήματα, που βρήκαν τα χρήματα για να εκδώσουν αυτά τα έτυπα, τι κινδύνους αντιμετώπιζαν, τι πλεονεκτήματα είχαν, τι μειονεκτήματα είχαν και πάνω απ' όλα αν καταπολέμησαν το καθεστώτος, αν συνέβαλαν στην αποδυνάμωσή του, αν βοήθησαν στην εδραίωση της δημοκρατίας κτλ. Ο δεύτερος στόχος που θέλαμε να κάνουμε ήταν να αναδείξουμε τις τομές και τις συνέχειες του παράνομου τύπου. Ο παράνομος τύπος δεν ήταν κάτι καινούργιο στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 1929 επίσημα με το ιδιώνυμο και κατέληξε με τη Χούντα. Επομένως ήταν ένα πράγμα το οποίο έχει μια διάρκεια 40 και πλέον ετών. Ο αστικός πολιτικός κόσμος της εποχής έλεγε πως επρόκειτο ότι η Χούντα ήταν μια εκτροπή από την πολιτική εξέλιξη της χώρας. Οι οικονοκλαστικές δυνάμεις όπως του τόπου έλεγαν ότι πρόκειται για τη συνέχεια ενός υπερσυντηρητικού σκληρού κράτους και αυταρχικού, το οποίο εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα μετά το τέλος του φιλίου πολέμου. Μετά θέλαμε να δείξουμε την οπτική και τις ερμηνείες που έκανε ο δικτατορικός τύπος στα γεγονότα της εποχής. Τι στάση κράτησε, για παράδειγμα, στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Τι στάση κράτησε για την κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Τι στάση κράτησε απέναντι στο κίνημα του ναυτικού, απέναντι στα δημοψηφίσματα που έγιναν. Σε κάθε γεγονός το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια της επταετίας. Αυτό που δεν θέλαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια εγκυκλοπαίδεια του αντιδικτατορικού τύπου. Δηλαδή δεν θέλαμε να αρχίσουμε και να δίνουμε στοιχεία για το κάθε αντιδικτατορικό τύπο ξεχωριστά. Θέλαμε να δείξουμε μια συνολική εικόνα και να παρουσιάσουμε τι γινόταν εκείνη την εποχή με βάση το παράνομο τύπο. Όποιος θέλει να δει περισσότερα στοιχεία για κάποιο έντυπο που τον ενδιαφέρει ή να ελέγξει ή να κρίνει είτε να κάνει οτιδήποτε θέλει, μπορεί να τρέξει στον ειδικό συγκεντρωτικό κατάλογο που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου, ούτως ώστε να δει τον εκδότη, τον τόπο έκδοσης και τον τίτλο του κάθε εντύπου. Και τέλος, δεν θα σας κουράσω άλλο, θα σας πω μόνο γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα. Ο πρώτος λόγος είναι επειδή η ιστορία του τύπου λογοκρισία και προπαγάνδας καταλέγονται στα προσωπικά μου ερευνητικά ενδιαφέροντα, ασχολούμαι επειδή πολλά χρόνια με αυτά τα ζητήματα και θα συνεχίσω να ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν υπήρχε κάποιο βιβλίο μέχρι τώρα το οποίο να ασχολείται με αυτά τα θέματα. Ήταν σχεδόν μια παρθένα περιοχή στην οποία είχα την τύχη να εντοπίσω αυτό το κενό και να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι ο παράνομος τύπος, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τις άλλες μορφές αντίδρασης, ήταν ο πιο συνεπής τρόπος αγώνας εναντίον των συνταγματαρχών. Ξεκίνησε την πρώτη μέρα της δικτατορίας και έληξε την τελευταία μέρα. Ξεκίνησε με την γέννηση του αυταρχισμού και πέθανε με τον θάνατό του. Μία εφημερίδα, η έξοδος από τις πιο μαχητικές εφημερίδες που έγιναν εκείνη την εποχή, το συνόψισε όλο αυτό μέσα σε δύο σειρές. Όπως έγραφε χαρακτηριστικά, η αντίσταση πνίγηκε τελικά κάτω από μερικούς τόνους χαρτιού, αρκετές χιλιάδες φραγίδες και ολόκληρα βουνά πρακτικών συζητήσεων. Αυτά από μένα, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, θα παραδώσω τα σκητάλη στους υπόλοιπους ομιλητές για να μην σας κουράσουμε αρκετά. Σας ευχαριστώ.